Γεια σας, είμαστε η Σαββίδης Ιωάννης και Ναϊκόπουλος Δημήτριος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα FPS παιχνίδι σε Unreal Engine. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάς Δασιγέννης. Καλησπέρα, σήμερα θα δούμε τη δημιουργία ενός κόσμου στο Unreal Engine για το project που θα ετοιμάσουμε. Θα κάνουμε launch την έκδοση 4.11.2. Θα περιμένουμε να ανοίξει. Αυτό θα πάρει λίγη ώρα. Να πούμε ότι σε αυτή τη φάση του βίντεο θα δημιουργήσουμε τον αρχικό κόσμο, δηλαδή το έδαφος του κόσμου μας, θα σχεδιάσουμε κάποια βουνά, θα εισάγουμε κάποια δέντρα από έτοιμα αντικείμενα. Μέχρι να γίνει αυτό, μπορούμε να σας δείξουμε κάποια έτοιμα project τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε. Δεν είναι project βασικά, είναι από το marketplace κάποια αντικείμενα που μπορείτε να κατεβάσετε, τα οποία κατεβάσαμε και εμείς. Είναι όλα δωρεάν αυτά που κατεβάσαμε, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο marketplace και να κατεβάσει τα συγκεκριμένα. Πάμε στο marketplace λοιπόν, πατάμε εδώ πέρα που λέει categories, έχουμε ένα drop down menu και πατάμε environments. Βρίσκουμε αυτά που μας ενδιαφέρουν, στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρουν τρία συγκεκριμένα πακέτα αντικειμένων τα οποία είναι δωρεάν. Εμείς θα κατεβάσουμε ένα. Όπως βλέπουμε υπάρχει μεγάλη πληθώρα αντικειμένων. Εδώ είμαστε. Αυτά τα τρία είναι που βλέπετε. Εμείς θα κατεβάσουμε το Grasslands. Θα το επιλέξουμε. Κανονικά εδώ πέρα θα έλεγε free download, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το έχουμε κάνει ήδη download, οπότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το κάνουμε add σε κάποιο project. Πάμε πρώτα να δημιουργήσουμε το project που θα δουλέψουμε και μετά να έρθουμε να το κάνουμε add. Οπότε από εδώ κάνουμε new project, να κάνουμε ένα first person, started content, ναι, ας έχουμε. Όπως είδαμε και στο βίντεο της εισαγωγής, έχουμε εξηγήσει τι σημαίνουν τα περισσότερα από τα αντικείμενα που βλέπουμε σε αυτά τα παράθυρα, οπότε θα πάμε με τη μία στη δημιουργία του project μας. Οπότε πατάμε create project. Περιμένουμε ώστε να δημιουργηθεί το project. Όπως είχαμε πει και τις προάλλες, αυτό ίσως πάρει λίγη ώρα, καθώς τώρα θα εισαχθούν όλα τα έτοιμα αντικείμενα που μας δίνει το Unreal μέσα στο project και θα δημιουργήσει και τον βασικό κόσμο. Οπότε αναμένουμε. Το πακέτο γραφικό που κατεβάσαμε, όπως μπορούμε να δούμε, μας δίνει κάποιες φωτογραφίες σχετικά με το τι περιέχει. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι έχει διάφορα δέντρα, κάποια αγάλματα, κάποια χαλάσματα να το πω. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, όπως βλέπετε οι δημιουργοί του συγκεκριμένου πακέτου γραφικών έχουν δημιουργήσει έναν κόσμο, ένα δικό τους map δηλαδή. Μπορούμε να πάρουμε ιδέες για το τι μπορούμε να φτιάξουμε με το συγκεκριμένο πακέτο γραφικών. Εντάξει, τα δικά μας δεν θα είναι τόσο περίπλοκα, δεν είμαστε γραφίστες. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα αντικείμενα. Συγκεκριμένα
Αν πάμε στην περιγραφή, βλέπουμε ότι περιέχει 7600 αντικείμενα μέσα και γραφικά, αλλά δεν είναι, αναφέρεται μόνο συγκεκριμένο πακέτο, αλλά και στα τρία πακέτα τα οποία περιέχονται και σας είχαμε υποδείξει λίγο πριν. Όπως βλέπουμε, ο κόσμος δημιουργήθηκε. Εδώ πέρα θα διαγράψουμε αρχικά την... Θα δούμε δεξιά και θα διαγράψουμε την Arena Geometry, όλα τα αντικείμενα που έχουν προσθεθεί και τα cubes. Και τον φάκελο. Θα διαγράψουμε και όλους τους κύβους και τα σχετικά αντικείμενα. Ωραία. Ωραία. Οπότε τώρα, για να κάνουμε το landscape, θα έρθουμε εδώ αριστερά στο landscape. Θα το επιλέξουμε στο Manage, Create New. Εδώ πέρα θα επιλέξουμε το material το οποίο θα θέλουμε να είναι το landscape. Εμείς κυρίως θα κάνουμε κάτι σαν δάσος, οπότε θέλουμε περισσότερο να έχουμε grass. Οπότε πάμε στο View Option, κάνουμε το scale μεγαλύτερο για να βλέπουμε τα αντικείμενα καλύτερα. Ωραία. Επιλέγουμε το αντικείμενο αυτό. Εδώ καλό είναι το location να είναι στο 0-0-100. Το προεπιλεγμένο δηλαδή. Βάζουμε το 15x15. Καλύτερα το 31x31, να έχουμε λίγο περισσότερο χώρο. Καλώς, 31x31. Κάναμε εδώ. Και κάνουμε create. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ο κόσμος μας, ο οποίος συγκριτικά με τον παίκτη, για να δούμε τις διαστάσεις, ας κάνουμε ένα play from here, ίσα να καταλάβουμε περίπου πόσο μεγάλος είναι. Βλέπετε ότι είναι αρκετά μεγάλη πίστα. Ωραία, ας κάνουμε escape. Τώρα ας δούμε τα εργαλεία που μας δίνονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ πέρα, έχουμε το Landscape Editor, όπου από εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε τον χώρο, το πάτωμα. Δηλαδή, μπορούμε να πατήσουμε στην πρώτη επιλογή και κάνοντας κλικ σε κάποιο κομμάτι, ας πάω καλύτερα στην άκρη για να το δουλεύουμε από τη μία πλευρά. Θα αυξήσουμε την ταχύτητα για να μπορούμε να μετακινούμαστε πιο γρήγορα στο χάρτη μας. Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης θα αρχίζει από αυτή την πλευρά του χάρτη, μετακινούμενος προς εκείνη την πλευρά. Οπότε, για παράδειγμα, κάνοντας αυτή την κίνηση, ερχόμενος κάπου πάνω στο χάρτη και πατώντας το αριστερό κλικ, βλέπουμε ότι σιγά σιγά διαμορφώνουμε κάτι σαν βουναλάκι πάνω στο floor, στο πάτωμα, στο έδαφος. Και βλέπουμε ότι δίνουμε μια αίσθηση, ένα texture πάνω στο έδαφος. Μετά έχουμε το smooth που λύνει την επιφάνεια. Το πλάτενο που δημιουργεί κοιλότητες στην επιφάνεια στην ουσία, όπως θα δούμε. Θα το καταλάβετε αργότερα που θα έχουμε μια πιο μεγάλη επιφάνεια. Μετά έχουμε το RAM, το οποίο μας δημιουργεί κάτι σαν ανηφόρα, θα το δείτε καλύτερα όταν το σχεδιάσω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Από εδώ πέρα ρυθμίζουμε το RAM Winds, το Farthest δηλαδή, στα 2000 νομίζω που ήτανε.
Ωραία. Εδώ επιλέγουμε που θέλουμε να πάει να συνεχίσει ο δρόμος, κάνοντας ξανά κλικ στην επιφάνεια. Πρέπει να επιλέξουμε το Z-άξονα για να δείξουμε που θέλουμε ακριβώς να πάμε. Ας πούμε ότι θέλουμε να το εμφανίσουμε εδώ και ξανά το Z-άξονα. Για να το ανεβάσουμε πιο πάνω. Αν πατήσουμε Add Ram, βλέπουμε ότι δημιουργεί κάτι σαν ανηφόρα, σαν μονοπάτι προς τα επάνω. Έναν δρόμο προς τα πάνω. Σωστά. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει ένα racing game για παράδειγμα, ο δρόμος θα μπορέσει να το δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Ωραία. Μετά τι άλλες επιλογές έχουμε. Έχουμε το noise, το οποίο προσθέτει λίγο θόρυβο στο περιβάλλον, χώρο. Τώρα η διαφορά δεν είναι πολύ αισθητή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσουμε. Α, δεν έχουμε κάνει εισαγωγή το project. Πάμε να κάνουμε εισαγωγή λοιπόν τα αντικείμενα στο project που έχουμε. Ας κάνουμε ένα save το project. Μόλις τελειώσει το save, θα πάμε στο Lancer του Unreal για να κάνουμε εισαγωγή στο project μας τα αντικείμενα που κατεβάσαμε πριν λίγο. Σε περίπτωση που δεν έχετε κατεβάσει τα αντικείμενα ή τα κατεβάσετε για πρώτη φορά, μόνο όταν θα πατήσετε Add to Project, τότε θα αρχίσει το download του συγκεκριμένου πακέτου γραφικών και όχι όταν το κάνετε Add από το Marketplace. Οπότε περιμένουμε να γίνει το save. Ωραία. Πηγαίνουμε στο marketplace ή και στο library, ανάλογα που εμείς ήμασταν στο marketplace. Πάμε στο library για να σας δείξουμε ακριβώς πώς να το κάνετε. Θα βρείτε το πακέτο γραφικών που κατεβάσατε και θα πατήσετε Add to Project. Θα σας ρωτήσει σε ποιο project από αυτά που έχετε στην έκδοση του Lancer, σε ποιο από αυτά τα project θέλετε να το εισάγετε. Εμείς θέλουμε στο FPS Game Test, οπότε θα πατήσουμε Add Project. Βλέπουμε δεξιά ότι τη διαδικασία που το κάνει Add. Περιμένουμε μέχρι να γίνει η μεταφορά των αρχείων στο συγκεκριμένο φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο τα υπόλοιπα κομμάτια του project μας. Όπως βλέπετε, εμείς έχουμε κατεβάσει και άλλα πακέτα γραφικών. Θα μπορούσατε κι εσείς να κατεβάσετε οποιαδήποτε πακέτα γραφικών θέλετε, είτε ακόμα και να πληρώσετε για να αγοράσετε κάποια πακέτα γραφικών, εάν το κρίνετε χρήσιμο για τη δουλειά σας. Να πούμε ότι τα πακέτα αυτά έχουν άδεια να χρησιμοποιηθούν μόνο για project που δουλεύονται εντός του Unreal Engine και δεν μπορεί κάποιος να τα αγοράσει στο marketplace και να τα χρησιμοποιήσει σε κάποιο project που κάνει σε άλλο περιβάλλον. Πολύ ωραία, βλέπουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, οπότε λογικά το βλέπουμε και εδώ πέρα, έχει δημιουργηθεί ένας φάκελος με το όνομα του πακέτου. Το ανοίγουμε, πατάμε Environment, Planes, αυτά θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως και θέλουμε να πάμε στο Floors, να δούμε, να περιηγηθούμε λίγο, να δούμε τι έχει. Βλέπουμε κάποια γραφικά τα οποία μπορούμε για παράδειγμα να τα σύρουμε μέσα.
κάνουμε λίγο. Εδώ είναι κάτι σαν κερκίδες. Σκαλοπάτια. Σκαλοπάτια, ναι. Κάποια χαλάσματα, εν πάση περιπτώσει. Εδώ κάτι σαν μια εξέδρα. Ωραία. Μπορείτε να περιηγηθείτε και εσείς αν κατεβάσετε το συγκεκριμένο πακέτο, να δείτε ακριβώς τι έχει. Εμείς έχουμε δει κάποια πράγματα. Εδώ πέρα για παράδειγμα υπάρχουν τα αγάλματα. Ας εμφανίσουμε ένα μέσα για να δείτε πως είναι. Να μειώσω λίγο την ταχύτητα της κάμερας εκεί. Εδώ βλέπετε. Α, τώρα το έκανε render. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να βρούμε που υπάρχουν τα φυτά που θα βάλουμε. Τα δέντρα. Λοιπόν, πρέπει να ήταν τώρα. Ωραία. Τώρα θα έρθουμε σε αυτή την επιλογή και εδώ πέρα που λέει drop foliage here θα σύρουμε ακριβώς ποια φυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να δημιουργεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή επάνω στο χώρο. Για παράδειγμα, σέρνουμε μέσα αυτό. Σέρνουμε μέσα ένα κορμό τέτοιο. Έχουμε λίγο ένα πρόβλημα με το ότι κολλάει λίγο. Οπότε μισό λεπτάκι. Ωραία. Να σύρουμε μέσα και αυτό. Εδώ πέρα μπορείτε να δοκιμάσετε, να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Έπειτα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κυκλική περιοχή όπου θα γίνει εισαγωγή. Εδώ πέρα μπορείτε να ρυθμίσετε το πόσο μεγάλη θα είναι η περιοχή αυτή από το brush size. Για παράδειγμα τώρα είναι αρκετά μεγάλη αυτή η περιοχή. Και μπορείτε να πειράξετε και το paint density και το erase density αν θέλετε να διαγράψετε κάτι που κάνατε αργότερα. Οπότε ας πάμε σε αυτή την περιοχή και ας δοκιμάσουμε να βάλουμε κάποια τα φυτά που επιλέξαμε. Αν κάνουμε κλικ βλέπουμε ότι με τυχαίο τρόπο μπήκανε όλα αυτά τα φυτά σε αυτή την περιοχή. Περιμένουμε να γίνει compiling. Να ολοκληρωθεί το compile μετά από 170 αντικείμενα περίπου. Θα δείτε πως ακριβώς θα φαίνονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει λίγη ώρα ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων που έχουμε εισάγει. Να, βλέπετε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία σχεδόν σε όλα τα αντικείμενα. Μένουν οι κορμοί. Ωραία. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μειώσαμε το paint density στο 0.35 από 0.5. Να δοκιμάσουμε τι θα γίνει τώρα. Ας κάνουμε δίπλα. Βλέπετε ότι το density έχει να κάνει κυρίως με την πυκνότητα των φυτών. Βλέπετε ας πούμε ότι στην αριστερή πλευρά τα φυτά έχουν βγει πιο αραιά από ό,τι στη δεξιά πλευρά όπου είναι πιο πυκνά.
Επίσης βλέπετε ότι η διαδικασία έγινε πολύ πιο γρήγορα αυτή τη φορά. Να προσθέσουμε ότι το compile των συγκεκριμένων αντικειμένων έχει γίνει ήδη, οπότε όταν το κάνετε μία φορά compile κάποιο αντικείμενο, έπειτα όταν το ξαναπροσθέσετε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, υπάρχει ήδη στη μνήμη του προγράμματος, οπότε θα το κάνει απευθείας compile. Εδώ πέρα και παράδειγμα. Πολύ ωραία. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά να σχεδιάζουμε τον κόσμο που θα κάνουμε, αφού είδαμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στο σημείο όπου θα αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την πίστα από την αρχή. Έχουμε ανοίξει στην αριστερή πλευρά, βλέπετε, από το πακέτο που κατεβάσαμε, που είναι το Infinity Blade Grasslands. Έχουμε κάνει επέκταση το MISC και το DECO 2, καθώς επίσης και από το Planes, το Plane Floors, πάλι Static Mesh. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι σαν δάσος, κάτι σαν temple, σαν ναό, κάτι τέτοιο. Ας αρχίσουμε προσθέτοντας, για παράδειγμα, αυτό εδώ το βάθρο. Με το end το πηγαίνουμε στην ίδια ευθεία με το επίπεδο. Ας πατήσουμε alt έτσι ώστε να το κάνουμε duplicate με το alt και το shift. Έχετε και η κάμερα μαζί, να το κάνουμε duplicate. Τι έγινε? Εγώ πήγα να πω εδώ ακριβώς. Εδώ ακριβώς. Να διαγράψουμε το παραπανίσιο. Ωραία. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες σκάλες, ίσως μας φάνουν χρήσιμες, έτσι ώστε να ανεβαίνει ο παίκτης. Πάλι με το end για να τις πάμε εκεί ακριβώς όπου θέλουμε. Τη γυρνάμε κατά 90 μοίρες, έτσι ώστε να είναι παράλληλα με το βάθρο. Και έτσι κάνουμε move. Ωραία. Να τις κάνουμε και scale λίγο, να τις ψηλώσουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πειράξουμε τις διαστάσεις τους, όχι μόνο scale μπορούμε να τις κάνουμε. Ελάχιστα. Βέβαια έχει κατέβει και προς το έδαφος, οπότε υπάρχει ένα σημείο μέσα στο έδαφος, οπότε πατάμε end. End. Και τη γραμμή δείτε ξανά. Και νομίζω ότι τώρα είναι εντάξει. Θα δω λίγο πιο μέσα. Έχει καλά. Ωραία. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αν μας αρέσει κάτι άλλο, ίσως να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια βράχια, για παράδειγμα. Κάποια ερείπια. Κάποια ερείπια, σωστά. Αριστερά και δεξιά. Εδώ κάποια χαλάσματα. Και από την άλλη πλευρά. Εδώ οι σκάλες βλέπουμε ότι λίγο ξεφεύγουν. Μπορούμε να τις ευθυγραμμίσουμε. Τις επιλέγουμε και τις πηγαίνουμε λίγο πιο αριστερά, οπότε έρχεσαν ακριβώς. Εντάξει, εδώ πέρα δεν μας πειράζει που είναι λίγο έτσι. Μπορείτε να το διορθώσετε εσείς. Βάζουμε αυτά αριστερά και δεξιά για να γίνει λίγο πιο όμορφο. Μπορούμε να ψάξουμε και άλλα πράγματα. Εδώ, για παράδειγμα, θα ήταν ωραία να υπήρχε κάτι τέτοιο.
όχι, αυτό δεν με απολεύει ιδιαίτερα. Τι άλλο υπάρχει εδώ? Αυτό είναι μια πολύ ωραία βάση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν start point για τον παίκτη μας. Κάνω ένα end. Όχι στο κατάλληλο σημείο, αλλά θα το προσαρμόσω. Το μετακινούμε πάνω στο ναό που προσπαθούμε να φτιάξουμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκεί το start point του παίκτη. Εδώ, είναι περίπου στη μέση. Οπότε, για παράδειγμα, φέρουμε και το start point ακριβώς εδώ, όταν πατάμε play. Βλέπετε ότι εμφανίζεται ο παίκτης ακριβώς εδώ. Σε αυτό το αντικείμενο. Ωραία. Τώρα ίσως να μπορούσαμε να βάλουμε και, για παράδειγμα, αυτό. Μοιάζουν με λαμαρίνες, δεν μου αρέσουν τόσο. Όχι, όχι, καλύτερα. Ας αντιγράψουμε τα ερείπια που βάλαμε δεξιά και αριστερά. Κρατώ στο άλλο πατημένο το shift, μετακινούμαστε. Ξανακάνουμε το ίδιο. Θα περιστρέφουμε και λίγο για να μην είναι ίδια, ώστε να αλλάζει η φορά του. Ερχόμαστε για την άλλη μεριά. Το επιλέγουμε. Με το Alt και Shift μετακινούμε. Μπορούμε να ψάξουμε εδώ στη λίστα να βρούμε και κάτι ακόμα να προσθέσουμε. Φεναρά. Μπορούμε να προσθέσουμε αυτό εδώ, σαν προέκτηση για παράδειγμα. Με το End ευθυγραμμίζεται με το έδαφος. Αντιγράφουμε και αυτά κάπου κατά εδώ. Μπορούμε να εισάγουμε και κάποια άλλα. Για να δούμε τώρα. Θα το display. Βλέπουμε τι έχουμε δημιουργήσει. Να προσθέσουμε ότι τα γραφικά είναι στο χαμηλό επίπεδο για να τρέχει πιο γρήγορα ο editor, καθώς το Unreal Engine είναι αρκετά βαρύ πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια δημιουργίας του παιχνιδιού καλύτερα είναι να είναι τα γραφικά στα low, εκτός αν έχετε κάποιο καλό μηχάνημα. Ωραία. Μπορούμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα από εδώ πίσω για να μην είναι τόσο άδειο. Μια διαφορετικού είδους σκάλα. Περισσότερο στα χαλάσματα, αλλά ναι, είναι ωραίο.
είναι σαν να έχει καταδαφιστεί το δεύτερο μισό του. Του άνθρωπου που κάνει. Ωραία. Ας το κάνουμε και λίγο scale. Νομίζω είμαστε εντάξει. Ναι. Μια πρώτη φάση του ναού μας και του starter point. Και τώρα θα δούμε πως θα βάλουμε κάποια ακόμα αντικείμενα και κάποια φυτά στην πορεία. Λοιπόν, τώρα για να βάλουμε τα φυτά θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Θα πρέπει να έρθουμε εδώ και να σύρουμε μέσα αρχικά να βρούμε τα φυτά. Static mesh, ωραία. Και να σύρουμε μέσα τα φυτά που θέλουμε να βάλουμε. Οπότε νομίζω ότι το θέλουμε ωραία. Γιατί όχι, γιατί. Ωραία, να δούμε πως θα φαίνεται. Να βάλουμε το brush size λίγο πιο μικρό. Κάπου εδώ είναι καλά. Ναι, να μειώσουμε και λίγο το, την πυκνότητα των φυτών. Εδώ, ας δούμε πως θα φαίνεται. Βλέπουμε ότι... Ας βάλουμε γύρω γύρω. Θα αυξήσω λίγο την πυκνότητα ακόμα. Ναι, λίγο ακόμα, ίσως είναι καλύτερα. Ωραία. Εδώ κάποια φυτά βλέπουμε ότι σκαρφάλωσαν και πάνω στο βάθρο που κάναμε. Εντάξει, δεν φαίνεται απαραίτητα άσχημα αυτό, οπότε τα αφήνουμε έτσι. Να βάλουμε και λίγο από μπροστά. Εδώ. Εδώ. Μερικά ακόμα. Να βάλουμε και μερικά δέντρα. Τα οποία... Ναι, ίσως εδώ, όχι εδώ. Εδώ. Να βγάλουμε αυτά που υπάρχουν. Όχι. Όχι, όχι. Μια γράφοντα έτσι. Ας κάνουμε Ctrl Z. Μπορούμε απλώς να τα αποεπλέξουμε από εδώ και να βάλουμε τα δέντρα μέσα. Και λογικά τώρα θα εμφανίσει μόνο μερικά δέντρα, όπως τώρα. Α, επίσης από εδώ φύγανε και τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, αυτό που κάναμε ρημούρα. Οπότε θα το ξαναβάλουμε μετά. Μερικά δέντρα ακόμα. Τα δέντρα δεν μας πειράζουν έτσι κι αλλιώς. Δάσος θα κάνουμε. Απλά μην είναι πολύ πυκνά ώστε να μπορεί να περνάει ο παίκτης.
για να περνάει ο παίκτης να μην το ξεχάσουν ότι θα έρθετε κάτω στις ρυθμίσεις και για να υπάρχει collision στο δέντρο, έτσι ώστε να λειτουργεί σαν φυσικό δέντρο και να μπορεί ο παίκτης να περνάει από μέσα, να έχει μάζα δηλαδή. Πρέπει να έρθουμε στις ιδιότητες του δέντρου και εδώ πέρα που λέει no collision, να επιλέξουμε block all. Με αυτόν τον τρόπο το δέντρο λειτουργεί σαν ένα αντικείμενο και ο παίκτης δεν μπορεί να περάσει από μέσα. Ωραία, τώρα ας αναπληρώσουμε και τα φυτά που είχαμε χάσει. Πρέπει να ήταν αυτά λογικά. Για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να τα βάλουμε ξανά. Και θα τα ξαναβάλουμε από την αρχή. Ωραία. Και εδώ βλέπουμε μια πρώτη εικόνα του πώς θα είναι η πίστα μας. Καθένας μπορεί να την κάνει όπως θέλει. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι με περισσότερο καλλιτεχνική άποψη, οπότε μπορούν να κάνουν κάτι πολύ καλύτερο από ό,τι εμείς. Εμείς έτσι το φανταστήκαμε αρχικά. Θα μπουν και άλλα πράγματα, όπως ένα μονοπάτι, θα μπουν και άλλα αντικείμενα από το πακέτο που κατεβάσαμε. Κάποια ακόμα χαλάσματα, κάποιοι ναοί. Θα δημιουργήσουμε κάποια βουνά γύρω-γύρω, περιμετρικά, κάποια υψίπεδα. Θα δημιουργήσουμε ένα δρόμο. Πρέπει να έρθουμε στο landscape, να πατήσουμε manage και από εδώ να επιλέξουμε την τελευταία επιλογή, το edit blinds. Κρατώντας πατημένο το control και με το αριστερό κλικ πατάμε στην περιοχή που θέλουμε να ξεκινάει το μονοπάτι, εδώ για παράδειγμα, και μετά μια άλλη περιοχή που θέλουμε να συνεχίζει, όπως εδώ. Έπειτα επιλέγουμε μια ακόμη περιοχή, εδώ. Κάνουμε λίγο zoom out για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα. Εδώ. Γενικά επιλέγουμε τις περιοχές ώστε να γίνει το μονοπάτι. Μπορούμε να το τροποποιήσουμε όπως θέλουμε. Εδώ για παράδειγμα. Επιλέγοντας το εικονίδιο που βλέπουμε που είναι σαν κουναλάκι, θα μας εμφανιστούν τα βελάκια τα οποία μπορούμε να το τραβήξουμε είτε να το περιστρέψουμε είτε ακόμα και να το κάνουμε skate. Αλλάζουμε τη μορφή του. Βλέπουμε ότι μπορούμε να το μετακινήσουμε προς όλους τους άξονες. Άμα το πάμε πολύ κάτω βλέπουμε ότι περνάει από το έδαφος. Να πατήσουμε το N, πάλι ευθυγραμμίζεται με το έδαφος. Στη συνέχεια μπορούμε να το περιστρέψουμε. Ας συνεχίσουμε λίγο
το μονοπάτι. Κάνουμε zoom out για να βλέπουμε όλο το χάρτη. Καθένας μπορεί να το κάνει και να το σκεφτεί όπως θέλει. Κάνουμε zoom out. Επιλέγουμε ξανά το μονοπάτι μας και με το control και το click το ενώνουμε ώστε να φτάσει σχεδόν έξω από την αρχή μας. Βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα μονοπάτι. Επιλέγουμε λίγο αυτή την πλευρά και την περιστρέφουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα για να δημιουργηθεί το μονοπάτι είναι να επιλέξουμε όλο το μονοπάτι. Να επιλέξουμε την περιοχή που λέει segment. Και εδώ πέρα που λέει spline meshes να κάνουμε add ένα element και εμείς επιλέξουμε κάτι που να μοιάζει με μια πλάκα. Όπως αυτός με το κείμενο. Έτσι ώστε να δώσουμε μια υλική υπόσταση στο μονοπάτι που φτιάξαμε. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε κάποιο material στο μονοπάτι έτσι ώστε να δώσουμε την αίσθηση για παράδειγμα ότι είναι χώμα ή άμμος ή κάτι τέτοιο. Οπότε θα δούμε στο starter content. Κάτι αντίστοιχο. Εδώ το ground και θα το σύρουμε στο μέσο. Στο κάνουμε καλύτερα. Για να βάλουμε το material θα το επιλέξουμε και θα το σύρουμε πάνω στο γραφείο. Περιμένουμε να τελειώσει το κομπάρι των αρχείων. Κάνω λίγο να μειώσουμε και το width του δρόμου. Να μας είναι βάλει στα γραφικά. Επειδή ο δρόμος είναι στο ίδιο μέρος, βλέπουμε ότι κάλυψε σε πολλά σημεία. Όπως βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει ίδια κάλυψη. Οπότε, ερχόμαστε εδώ, βλέπουμε σε ποια σημεία υπάρχει αυτή η κάλυψη και τα ανασηκώνουμε.
καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν το κάνετε αυτό. Αφού πριν βάλετε βασικά το υλικό, ώστε να μην χρειάζεται να το ξαναβάζετε. Καθαρά δικιά σας επιλογή, μπορείτε να κάνετε ό,τι δρόμο θέλετε. Μπορείτε άμα θέλετε να διακόψετε το συγκεκριμένο δρόμο για να αρχίσετε άλλο δρόμο, δεν υπάρχει κάποιο απόλυτο πρόβλημα. Απλώς πρέπει να το επιλέξετε και να αρχίσετε με το control και το click να ξαναδημιουργείτε το καινούριο σας μονοπάτι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι ο δρόμος μας έχει δημιουργηθεί. Βλέπουμε τη διαφορά που υπάρχει. Κάποια άλλα αντικείμενα στο χάρτη, όπως κάποια βουνά. Θα ήταν ωραίο επίσης να δώσουμε κάποια κλίση στην περιοχή του δρόμου. Να πρέπει να διαφθώσουμε ένα κομματάκι που υπήρξε. Με τον προηγούμενο τρόπο που χρησιμοποιήσαμε στο προηγούμενο βίντεο, μπορούμε να έρθουμε στο σκάλπ. Σε κάποια σημεία θα επικαλύπτεται και ο δρόμος, αλλά δεν πειράζει. Το μπορεί να διορθωθεί ή να κάνετε πρώτα τις ενφόρες και μετά να κάνετε τον δρόμο από πάνω. Υποτίθεται άλλωστε ότι είναι δάσος, οπότε δεν μπορεί να είναι κρατήριο. Εδώ για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί κάτι σαν βουναλάκι, κάποιο ύψομα. Για να δώσουμε έτσι μια πιο αληθινή αίσθηση στο χώρο. Ας το κάνουμε και περιμετρικά του δρόμου. Και λίγο το strength, στην ουσία το πόσο απότομα θα αυξάνεται. Όπως βλέπουμε τώρα αυξάνεται πολύ πιο απότομα από ό,τι πριν. Ένα
Τώρα πάμε να προσθέσουμε και τα βουνά που λέγαμε πριν. Τα οποία υπάρχουν στο πακέτο που κατεβάσαμε. Για να φτιάξουμε κάποια βραχώδη που να χρησιμοποιήσουμε κάποια έτοιμα αντικείμενα που μας δείχνουν μεγάλους βράχους, να τα βάλουμε με τέτοια μορφή ώστε να φαίνονται ότι σχηματίζουν κάποια οροσειρά, ίσως ένα φυσικό εμπόδιο στον παίκτη ώστε να μην μπορεί να διασχίσει εκείνη την περιοχή. Ωραία, βρήκαμε τα βουνά τα οποία υπάρχουν μέσα στο φάκελο N Plains Organics, τα Static Mesh. Κλειδώνουμε πρώτα εδώ πέρα την περιοχή αυτή, έτσι ώστε όλες οι συνιστώσεις του να αυξηθούν μαζί αναλογικά. Για παράδειγμα, αν πατήσουμε το 2, δεν θα αυξηθεί μόνο το χ, θα αυξηθεί και το ψ και το z σε 2. Όπως βλέπετε, θα διπλασιάσει και το μέγεθός του. Τώρα μπορούμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Το κάνουμε ένα σπάρτι το έδωσε. Με χρήση του Alt και επιλέγοντας έναν άξονα, να αντιγράψουμε το αντικείμενο. Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε την ίδια κίνηση με το Alt. Σπρώχνουμε και το περιστρέφουμε και λίγο, ώστε να υπάρχει να μην είναι ομοιόμορφο αυτό που βλέπουμε. Κάποια βουνά που έχουν δημιουργηθεί, μια οροσειρά ίσως, το άλμα και μένω ξεκίνησε να αντιγράφουμε τα αντικείμενα.
τα δύο και συνεχίζουμε με το άλλο. Να τη γράψουμε. Σωμάτι κάποιου. Άλλη μία γραφή θα χρειαστεί σε αυτό το σημείο. Οπότε έχουμε τελειώσει σε αυτό το σημείο. Για να δούμε πώς φαίνεται. Βλέπετε, έχει δημιουργηθεί η οροσειρά, το μονοπάτι μας, τα δέντρα, το ανυψίπεδο εδώ. Δείχνουμε ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να περάσουμε μέσα στο δάλο. Από το μενού βλέπουμε στο υπομενού collision, επιλέγουμε από τη λίστα block all, και είμαστε πιστεύω έτοιμοι. Για να δούμε αν τα αρχεία αυτά όντως έχουν collision. Γιατί για να λειτουργήσει το collision σου πρέπει να υπάρχει. Βλέπουμε πως αυτός ο βράχος δεν έχει collision. Εδώ θα έπρεπε να εμφανίζεται ένα πλέγμα γύρω από τον βράχο. Μπορείτε βέβαια να το βάλετε. Ναι,
εδώ και να το προσαρμόσετε όπως πιστεύετε εσείς. Θα κάνουμε ένα γρήγορο, όχι το πιο καλό, αλλά από το βράχο δεν μας επιτρέπει μερικές φορές ούτε να πλησιάσουμε. Αυτό που θα προσαρμόσετε καλύτερα από εμάς μπορείτε να κοιτάξετε το collision ακριβώς στο περιθώριο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το πρώτο σας πάρει λίγη ώρα. Θα ήταν ωραίο να βάλουμε κάποια φυτά ακόμα, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετά. Γιατί αν και δάσος έχουμε μερικά δέντρα από εδώ και από εκεί. Α, εδώ έχουμε έτοιμη την λίστα με τα φυτά που θέλουμε από πριν. Επιλέγουμε τα που θέλουμε. Ωραία. Επίσης προσέχουμε αυτά τα φυτά που θα βάλουμε να έχουν collision, έτσι ώστε να μην μπορούμε να περάσουμε από μέσα. Τα δέντρα στην ουσία, γιατί η θάμνη και το γρασίδι δεν χρειάζεται να έχουν collision, γιατί άμα βάλουμε collision στο θάμνη και το γρασίδι δεν θα μπορούμε να περπατάμε πάνω τους, θα μας προκουπήσουν, οπότε αυτό δεν θα ήταν και το καλύτερο. Σωστά. Κάνουμε λίγο το density και λίγο το brush size για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα. Εδώ βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα δημιουργούμε ένα δάσος αρκετά μεγάλο. Ας το πάμε λίγο πιο κοντά στα βράχια. Ας μειώσουμε λίγο το density, γιατί όταν υπάρχουν πολύ πυκνά δέντρα που έχουν κολλήσει δεν θα μας αφήσουν να περνάμε από ανάμεσά τους. Επίσης θα βγάλουμε τα δέντρα σε κάποια σημεία. Μετά εδώ, γύρω από την περιοχή. Για να δούμε τώρα πώς φαίνεται. Σε κάποια σημεία καλύψαμε λίγο και το μονοπάτι, αλλά δεν πειράζει. Δεν μας αφήνουν να περάσουμε. Εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Ίσως να μπορέσουμε να βάλουμε μερικά αγάλματα και μερικά ακόμα πράγματα που έχει στο πακέτο που κατεβάσαμε. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα ναό ή κάτι παρόμοιο, λίγο πιο μακριά από αυτό που φτιάξαμε στο προηγούμενο βίντεο. Ας έρθουμε για παράδειγμα
και είναι το σημείο. Να είναι απέναντι. Ωραία. Θα πάμε στο πακέτο με τα αντικείμενα που κατεβάσαμε. Θα επιλέξουμε στα Plains Ruins. Και θα δούμε τι μας αρέσει για να τα τοποθετήσουμε στο χάρτη μας. Λοιπόν, ας το βάλουμε στην γωνία του χάρτη. Εδώ είναι καλά, ναι. Ας πατήσουμε το End για να ευθυγραμμιστεί με το έδετο. Θα κάνω playthrough, όχι δεν θα κάνω playthrough here. Για να κάνω playthrough here πρέπει να μετακινήσω το spawn point σε εκείνο το σημείο για να δούμε ποια είναι η σχέση του συντριβανιού που βάλαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση με τον παίκτη. Αν το μέγεθός του είναι καλό ή πρέπει να το αλλάξουμε έτσι ώστε να ξέρουμε αν πρέπει να το κάνουμε μεγαλύτερο ή μικρότερο. Το μετακινούμε κοντά. Μας ξέφυγε λίγο. Ωραία, και λίγο πιο πάνω. Τέλεια. Ας κάνουμε ένα play και βλέπουμε ότι σχετικά με τον παίκτη το συντριβάνι είναι μια χαρά. Δεν θα χρειαστεί να το μεγαλώσουμε, οπότε δεν το πειράζουμε. Τώρα θα ήταν να δούμε τι άλλο έχει στο πακέτο. Εδώ τα χαλάσματα από κάποιο κάστρο ίσως να μπορούσαν να μπουν σε κάποια γωνία. Θα πατήσουμε το End. Εδώ. Και με το Alt και το Shift να τα κάνουμε copy. Είναι τα χαλάσματα από κάποιες σκάλες, οπότε θα μπορούσαμε ίσως να τα κάνουμε κάποια γωνία και να τα ανεβάσουμε πιο πάνω. Για να δούμε πώς φαίνεται. Θα κάνουμε λίγο πιο μικρή την ταχύτητα της κάμερας. Τώρα στη συνέχεια θα προσθέσουμε κάποια ακόμα αντικείμενα. Εδώ βλέπουμε, παρατηρούμε ότι η σκάλα μας αιωρείται, οπότε καλό θα ήταν για να φαίνεται κάτι πιο φυσικό να βρούμε να βάλουμε κάτι από κάτω, όπως αυτός ο τείχος ας πούμε. Κάνουμε ερχόμαστε με την κάμερά μας στη γωνία. Προσπαθούμε να το ευθυγραμμίσουμε. Με το Alt αντιγράφουμε τον τοίχο, τον προεκτείνουμε σε αυτή τη γωνία. Ξανά Alt για να φτάσει πάνω και άλλη μία. Συγγνώμη, δεν πάτησε το Alt. Ξαναπατάμε Alt. Ώστε
να δημιουργηθεί ο τοίχος μας. Βλέπουμε ότι τα αντικείμενα εφάπτονται. Τώρα μπορούμε να επιλέξουμε τα δύο αντικείμενα και να τα μετακινήσουμε στον άξονα δοχή. Στη συνέχεια ευθυγραμμίζουμε τον τοίχο. Ώστε να φαίνεται ότι στηρίζεται πάνω σε αυτό. Και μπορούμε να τοποθετήσουμε και αυτό το κομμάτι ακόμα. Το περιστρέφουμε 90 μοίρες για να καλύψει την πλευρά. Νομίζω πως είμαστε εντάξει. Τώρα μπορούμε να εισάγουμε κάποιο άλλο αντικείμενο, όπως αυτά εδώ τα χαλάσματα, στη γύρω περιοχή. Απομακρυνόμαστε με το zoom. Πατάμε για να ευθυγραμμιστεί με το έδαφος. Τοποθετούμε κάποια από αυτά σε τυχαία σημεία. Στην ουσία είναι κάτι σαν βάσεις από το κτίσμα που υπήρχε παλιά εδώ. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε κάποιο τοίχο εναπομείνοντα στην περιοχή. Το πάμε σε κάποια περιοχή που δεν έχει αντικείμενα από κάτω, ώστε με το ED να ευθυγραμμιστεί με το έδαφος. Το περιστρέφουμε λίγο. Το μεταφέρουμε εκεί που θέλουμε. Κάπως έτσι. Μεταφέρουμε και το συντριβάνι μας εδώ. Ίσως καλύτερα θα ήταν το συγκεκριμένο να το βάλουμε σε αυτή την περιοχή, εδώ. Με το Alt αντιγράφουμε το ίδιο στην απέναντι περιοχή. Πατάμε space για να έχουμε την επιλογή περιστροφής. Το περιστρέφουμε κατά 90% μοίρες. Επιλέγουμε και τα δύο τώρα αντικείμενα. Με το Alt τα φέρνουμε πίσω και με το Space τα περιστρέφουμε κατά 180 μοίρες. Εδώ και τα μετακινούμε ώστε να είναι σχεδόν παράλληλα. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο πύργο. Με το end συγγραμμίζεται στο έδαφος. Μπορούμε να το βάλουμε ως προέκταση
αυτής της μεριάς. Αυτής. Με το shift πατημένο για να μετακινείται και η κάμερα. Συνεχίζουμε. Μέχρι την απέναντι μεριά. Και αυτή τη μεριά. Τώρα μπορούμε να εισάγουμε κάποιο δάπεδο. Πατάμε για να ευθυγραμμιστεί. Βλέπουμε την επιφάνεια που δημιουργήθηκε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την επιφάνεια γύρω από το συντριβάνι, κρατώντας το Alt πατημένο. Δημιουργούμε μερικά τέτοια πλακίδια. Με το Control θα επιλέγουμε όλα και ξανά με το Alt τα αντιγράφουμε όλα μαζί, ώστε να γίνει πιο εύκολα η δουλειά μας. Παρά από το να αντιγράφουμε ένα-ένα ξεχωριστά, μπορούμε να επιλέξουμε μία ομάδα ίδιων αντικειμένων, άμα θέλουμε να εμφανίζονται όλα μαζί έτσι, και τα αντιγράφουμε ομαδικά. Εδώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό όπως ακριβώς κάναμε στο με τα δέντρα και τα φυτά, να βάλουμε μέσα στα πλακάκια, και επειδή για παράδειγμα θα είναι κάποια σπασμένα ή δεν θα υπάρχουν καν λόγω του χρόνου, να βάζει πλακάκια σε διάφορα τυχαία σημεία. Πολύ σωστά. Μπορούμε να έρθουμε στα αντικείμενα πιο πάνω. Όπως βλέπουμε εδώ, κάποια συντρίμια. Επιλέγουμε το χώριο. Ερχόμαστε εδώ πέρα. Αποεπιλέγουμε τα φυτά, ώστε να μην εμφανιστούν φυτά. Ωραία. Εισάγουμε κάποια χαλάσματα ή αντικείμενα που θέλουμε να εισάγουν, να εμφανιστούν τυχαία στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτά είναι αρκετά, πιστεύω. Επιλέγουμε το κάθε αντικείμενο και στις ιδιότητες του προσπαθούμε να βρούμε το collision και το κάνουμε block all, ώστε τα αντικείμενα να έχουν φυσική υπόσταση και να μην μας επιτρέπουν να περνάμε από μέσα τους. Επίσης, καλό θα ήταν να έχουμε πολύ μικρό density, έτσι ώστε να μην μας εμφανίζεται για αντικείμενα σε πολύ μικρό χώρο. Μειώνουμε το density στα 0,001. Επιλέγουμε την περιοχή που θέλουμε να τα εμφανίσουμε και κάνουμε click. Βλέπουμε ότι εμφανίστηκαν κάποια. Κάνουμε zoom out. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Θα αυξήσουμε λίγο το density. 0,01. Ώστε να εμφανίζονται λίγο πιο πυκνά. Καθώς ήδη έχουμε μια μεγάλη περιοχή να καλύψουμε. Βλέπετε τώρα εδώ. Εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό περιμετρικά του ναού που έχουμε δημιουργήσει. Όπως βλέπετε, δημιουργήθηκε κάποια αντικείμενα. Πολύ ωραία.
ας δούμε άμα να προσθέσουμε και μερικά δέντρα στη γύρω περιοχή, καθώς με τα χρόνια ίσως να έχει φυτρώσει κάποιο δέντρο στη γύρω στα χαλάσματα. Βλέπουμε τα δέντρα και κάποιο και τα χόρτα. Πολύ ωραία. Λίγα εδώ. Το κάνουμε περιμετρικά του ναού. Βλέπουμε ότι πάμε και μερικά χαλάσματα μαζί με τα δέντρα. Ας τα πω επιλέξουμε στη συνέχεια. Εντάξει, κάτι εδώ μέσα, έτσι, πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποια αντικείμενα, για παράδειγμα όπως αυτό εδώ, στο οποίο θα μπορούσαμε να δώσουμε μια φυσική κίνηση, για παράδειγμα όταν το πυροβολάς να πέφτει. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε εδώ και στις ιδιότητες του αντικειμένου υπάρχει μία επιλογή που λέγεται μισό λεπτάκι να το βρω. Ναι, δεν μου δίνει αυτή τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε προς το παρόν δεν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Εκτός κι αν για παράδειγμα εμφανίσουμε ένα εδώ, το επιλέξουμε, από εδώ, ίσως εδώ μαζί με τη δυνατότητα εδώ πιο κάτω. Όχι, δεν μας δίνει τη δυνατότητα σε αυτά. Οπότε συνεχίζουμε έτσι. Ωραία. Τώρα τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ίσως να βάζαμε, ξέρω εγώ, κάποια πύλη εδώ πέρα. Κάτι τέτοιο. Θα ήταν η είσοδος. Να την κάνουμε και λίγο πιο μεγάλη. Από το scale επιλέγουμε 3. Πάλι το έχουμε κλειδωμένο. Και το εξυγραμμίζουμε λίγο με το συντουβάνι για να φτάνει πιο όμορφο.
ένα κομμάτι ακόμα του πύργου, ναού που φτιάχνουμε, του κάστου. Υπάρχει κάπου εδώ για παράδειγμα. Και στην άλλη γωνία ίσως. Εδώ πέρα. Αυτά είναι κάποια κάγκελα με το έντα ευθυγραμμίζουμε με το έδαφος, το οποίο ας πούμε θα μπορούσε να υπάρχουν εδώ. Ωραία. Και στη μέση ίσως του κάστρου, σε αυτό το σημείο εδώ, ίσως να υπήρχε ένας πύργος, εδώ και απέμεινε από αυτόν. Εδώ κάπου στη μέση. Ωραία. Εδώ ίσως κάποιοι κύωνες. Λίγο πιο μεγάλη. Ένα στο δύο. Ναι. Το σηκώνουμε γιατί έχει μπει και μέσα. Με το alt το αντιγράφουμε. Ίσως κάπως έτσι. Φαίνεται το ίδιο. Οπότε δεν θα πω. Ωραία. Εδώ κάποιος στίχος ίσως να υπάρχει στην άλλη πλευρά. Να είναι διαφωνία. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε στην προηγουμένη περίπτωση γωνία γιατί ήδη έχουμε κάνει τις δικές μας γωνίες. Οπότε. Αλλά αυτόν τον τοίχο νομίζω ότι θα μας φανεί χρήσιμος. Με το ένα τον ευθυγραμμίζουμε με το έδαφος. Και τον πηγαίνουμε στην απέναντι πλευρά. Και εδώ ίσως. Ωραία. Μετά μπορούμε να βάλουμε κάποια αγάλματα που είδαμε ότι υπάρχουν στο πακέτο. Ερχόμαστε στο φάκελο με τα αγάλματα και θα βάλουμε κάποια αγάλματα. Εδώ. Να το ευθυγραμμίσουμε πρώτα με το έδαφος. Να πήγε. Ωραία. Εδώ λέγουμε και τα δύο.
με το άλλο θα κάνουμε αντιγραφή και rotate. Κατανοδογραμμύρες. Περίπου εδώ. Και να βάλουμε και δύο μαύρα αγάλματα. Να τα ευθυγραμμίσουμε. Α, είναι σαν γραμμίες αυτά. Οπότε ίσως να μπουν στις γωνίες του κάστρου. Λίγο πιο έξω. Πολύ ωραία. Νομίζω είναι τάξη. Λίγο πιο μέσα ίσως. Κάπως έτσι. Μπορούμε, αν θέλουμε, να παίξουμε στην ουσία και λίγο με τα materials των αντικειμένων που δημιουργήσαμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να έρθουμε στο συντριβάνι. Να ψάξουμε στα ματήρια του πακέτου που μας έχει δώσει effect. Άνση για παράδειγμα, να βάλουμε το πάγο στην ουσία. Βλέπουμε ότι το συντριβάνι μας έχει γίνει από πάγο πλέον. Αυτό που είναι χιονισμένο απλά επειδή δεν έχει δεύτερο material μαζί, φαίνεται ότι άσπρο στα σημεία που δεν υπάρχει το δεύτερο material. Ο πάγος ίσως να ήταν ωραίος στα αγάλματα. Ναι. Λάθος. Ναι, ή και όχι. Μπορούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε όλα τα αγάλματά μας έτσι. Συντριβάνι επιλέγοντάς το, μπορούμε να κάνουμε reset στο αρχικό. Μπορούμε να αλλάξουμε κάθε texture αν θέλουμε, αλλά δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Επιλέγουμε Simulate Collision για να μην μπορούμε να περνάμε μέσα από τα συγκεκριμένα αντικείμενα που δημιουργήσαμε. Ωραία.
τους τείχους. Και εδώ. Για να δούμε λοιπόν τι φτιάξαμε. Πατάμε play. Βλέπουμε ότι λειτουργούν φυσικά εμπόδια πλέον. Πολύ ωραία. Βλέπουμε τα γάλματα. Τι ίσο εδώ που δημιουργήσαμε. Ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι καλά να κάνετε build το project σας, γιατί στο τέλος θα είναι πολύ δύσκολο. Εμείς δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε. Βλέπουμε πως συντριβάνε αυτή τη στιγμή. Αυτό που δημιουργήσαμε από μια πιο μακρινή απόσταση. Και έτσι σχετικά εύκολα και γρήγορα μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα ή οτιδήποτε θέλει από το συγκεκριμένο πακέτο γραφικών. Βέβαια πάντα, άμα κάποιος έχει τις απαραίτητες γνώσεις και όλα, μπορεί να σχεδιάσει τα δικά του γραφικά, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο πιστεύω για να φτιάξει κάτι παρόμοιο με τα συγκεκριμένα, αλλά όποιος θέλει θα μπορούσε να δημιουργήσει τα δικά του γραφικά και να τα εισάγει όπως είχαμε δείξει και σε προηγούμενο βίντεο στο Unreal. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά στο Unreal τα γραφικά. Σε προηγούμενο project και εμείς χρησιμοποιήσαμε κάποια αντικείμενα που δημιουργήσαμε μόνοι μας καθώς δεν υπήρχαν στο ίντερνετ, επειδή έπρεπε να φτιάξουμε μία προσομοίωση της σχολής στην ουσία. Πολύ ωραία. Κάνουμε escape. Τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι ακόμα στον κενό χώρο εδώ. Για παράδειγμα από το μενού τυχαίας επιλογής μπορούμε να έχουμε επιλεγμένα τα δέντρα, κάποια χαλάσματα ίσως, κάποια φυτά ακόμη. Και αν τα εισάγουμε έτσι εδώ, ώστε να μην φαίνεται τόσο άδειο. Για αυτή τη μεριά το ίδιο. Πολύ ωραία. Μπορούμε επίσης να έρθουμε από την περιήγηση και να βάλουμε κάποιους βράχους. Με το end πηγαίνουμε στο ύψος του εδάφους. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, ίσως από αυτή τη μεριά του δρόμου. Εδώ πίσω στα υψώματα που δημιουργήσαμε πιο πριν. Και πάλι με την ίδια, με τον ίδιο τρόπο, κρατώντας πατημένο το R και επιλέγοντας έναν άξονα, αντιγράφουμε το αντικείμενο και δημιουργούμε κάτι σαν βουνό όπως θέλαμε. Μπορούμε να αφήσουμε το κοινό.
για παράδειγμα, κάπως έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Μπορούμε να θέλουμε να εισάγουμε και κάποιες πέτρες σαν πάτωμα στο έδαφος κοντά στην περιοχή των βράχων. Κρατώντας το Alt και το Shift αντιγράφουμε, συνεχίζουμε. Με τον ίδιο τρόπο εδώ θέλει να υψώσουμε λίγο παραπάνω και να τις περιστρέψουμε η κλίση του εδάφου, κάπως έτσι, και μια ακόμη εδώ. Περιστρέφουμε, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Για παράδειγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό εδώ, επιλέγουμε να μην φαίνεται το πράσινο από πίσω, το γρασίδι να δηλαδή, σηκώνουμε λίγο το πάνω, λίγο πιο μέσα, με Alt και C αντιγράφουμε το ίδιο δίπλα. Την τραβάμε λίγο πιο έξω. Πολύ ωραία. Και το ίδιο κάνουμε και εδώ πέρα. Τώρα θέλω να το πάμε λίγο πιο πάνω. Και να το επιστρέψουμε λίγο περισσότερο. Βέβαια το design της πίστας εξαρτάται και από τις ανάγκες του παιχνιδιού και από το γούστο του δημιουργού, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε κάτι πολύ απλό, αρκετό βέβαια για να δείξουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Πάμε τώρα να δούμε τι δημιουργήσαμε. Βλέπουμε το δρόμο, το κάστρο που έχουμε δημιουργήσει, τα χαλάσματα, δέντρα. Βλέπουμε τα βουνά. Το έχουμε δημιουργήσει. Εδώ οι πέτρες. Φαίνονται αρκετά καλά, μπορώ να πω. Πολύ ωραία. Να δούμε κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε σε αυτή τη γωνία. Εδώ δίπλα στο κάστρο, κάτι πιο απλό. Θα έρθουμε πιο πάνω στο φάκελο, στο 10.02 static και θα επιλέξουμε κάποια από τα αντικείμενα
Για παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε αυτό. Θα το αφήσουμε στο έδαφος. Μια αιτία ίσως να ενώνεται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όπως βλέπετε, αυτά τα αντικείμενα είναι πιο μικρά σε σχέση με το κάστρο που δημιουργήσαμε. Ίσως μπορούν να θεωρηθούν χαλάσματα για αυτά. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έτοιμα είτε να δημιουργήσετε με λίγη φαντασία τα δικά σας. Μπορούμε να βάλουμε αυτή την πύλη. Κάποια κολόνια ίσως. Θα εκλέγουμε όλα εδώ. Πολύ ωραία. Και μπορούμε να προσθέσουμε ίσως ένα παγκάκι έτσι εδώ πέρα σε αυτή τη μεριά, κάποιες πέτρες τυχαία και προκειμένου εδώ. Έτσι ώστε να γεμίσουμε λίγο το χάρτη μας. Σε αυτό το σημείο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε μία λίμνη στο χάρτη σας. Αρχικά, από το μενού Landscape, επιλέγετε Manage. Επιλέγετε να ανυψώσετε λίγο το έδαφος, δεν χρειάζεται να είναι πολύ ψηλά, θα μειώσουμε λίγο το strength, θα αυξήσουμε λίγο το brush height, σε 50. Αυξήσουμε λίγο το strength. Το brush size. Ωραία. Θα δημιουργήσουμε ένα ύψωμα όπως βλέπετε εδώ. Πολύ ωραία. Δεν μπορεί να δημιουργήσει. Τώρα θα έρθουμε στα materials που μας δίνει το Arial. Αρχίζουμε το Starter Content Materials. Ψάχνουμε το Water. Ωραία, βλέπουμε μαζί με δύο επιλογές. Επιλέγουμε το Water Lake. Ερχόμαστε από το μενού των αντικειμένων BSP. Θα εισάγουμε ένα κύλινδρο. Βλέπουμε ότι έχοντας επιλέξει το material μπαίνει αυτόματα σε όλο το αντικείμενο. Τοποθετούμε το αντικείμενο στην περιοχή όπου υψώσαμε πριν. Από τις ιδιότητες του αντικειμένου
αυξάνουμε τις πλευρές του σε 100 ώστε να γίνει κυκλικό. Αυξάνουμε το μήκος του σε 500, ας πούμε. Πολύ ωραία. Μειώνουμε το ύψος του αντικειμένου, γιατί δεν χρειάζεται να είναι ψηλό, θα φαίνεται από πάνω, όχι από δίπλα, σε 10 και το τοποθετούμε κατάλληλα εκεί που θέλουμε να φαίνεται. Λίγο ακόμα εδώ, λίγο πιο δίπλα και λίγο πιο πάνω να φαίνεται η γωνία εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Αποεπιλέγουμε το αντικείμενο και όπως βλέπουμε φαίνεται ότι έχουμε δημιουργήσει μία μικρή λίμνη. Άμα έρθουμε εδώ στη γωνία, βλέπουμε ότι προεξέχει λίγο το νερό, καθώς είναι αντικείμενο, δεν έχει τις ιδιότητες που θα είχε το νερό. Κατεβάζουμε λίγο ακόμα πιο κάτω. Για καλύτερη εφαρμογή ερχόμαστε στο landscape. Μικραίνουμε το brush size και καλύπτουμε τις λεπτομέρειες στη γωνία, σηκώνοντας λίγο το έδαφος, όπως βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα διορθώθηκε και δεν κάνει γωνία. Λίγο εδώ, λίγο ακόμα. Πολύ ωραία. Προσέχουμε τις γωνίες του αντικειμένου. Ώστε να μην φαίνονται πολύ ότι κάνει γωνία, γιατί στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε. Το νερό είναι ρευστό, οπότε λίγο εδώ, πολύ ωραία. Και είμαστε έτοιμοι νομίζω. Αποεπιλέγουμε το αντικείμενο. Κάνουμε ένα play. Πολύ ωραία. Να δούμε αυτό που δημιουργήσαμε. Νομίζω είναι εντάξει. Βλέπουμε το αντικείμενο και οι αντανακλάσεις που δημιουργούνται. Παρατηρούμε ότι η σφαίρα αυτό είναι γιατί το αντικείμενό μας έχει collision και δεν αφήνει να εισχωρήσει η σφαίρα μέσα του, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε το αντικείμενο από τις επιλογές του αντικειμένου, να βρούμε το collision εάν μας δίνει τη δυνατότητα. Μάλλον όχι, μας δίνεται μόνο η δυνατότητα να το κάνουμε κενό. Να δούμε μήπως όχι, να αλλάζει το ίδιο το αντικειμένο μας. Οπότε θα το αφήσουμε έτσι προς το παρόν. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε πως μπορούμε να προσαρτήσουμε το όπλο στα χέρια ενός παίκτη που θα δημιουργήσουμε στο παιχνίδι. Θα αλλάξουμε τον παίκτη, το χαρακτήρα, το βασικό χαρακτήρα μας δηλαδή, καθώς όπως θα δείτε έχουμε κατεβάσει ένα ακόμα πακέτο γραφικών, το οποίο θα σας δείξουμε στο επόμενο βίντεο πως θα το κάνετε λήψη και εγκατάσταση στο project σας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα χαρακτήρα που θα έχει
θα είναι πιο πραγματικός. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας έχει, άμα το δείτε στο preview, μόνο τα χέρια και το όπλο. Στην ουσία αυτά που βλέπουμε και στο παιχνίδι, δεν έχει σώμα. Που αυτό θα αποτελούσε πρόβλημα άμα το παιχνίδι παιζόταν με πολλούς παίκτες ή άμα αυτό το χαρακτήρας ήταν κάποιο μποτάκι στο παιχνίδι μας. Οπότε θα εισάγουμε αυτό το καινούριο χαρακτήρα και θα του προσαρτήσουμε ένα νέο όπλο να κρατάει. Ευχαριστούμε πολύ.